Λάζαρος Κυρίζογλου, Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Κληθήκαμε οι Δήμαρχοι από τον κύριο Πιτσιόρλα, τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, σε σημερινή συνάντηση, συζήτηση, διαβούλευση, όπως μας ενημέρωσαν, γύρω από σοβαρά ζητήματα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας κατά το δικό τους λεκτικό που έχει σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο που θέλουμε να πούμε είναι ότι τίποτε δεν πρέπει να γίνει αν προηγουμένως δεν γίνει διάλογος και συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γίνουν σεβαστές οι θέσεις και οι απόψεις των Δήμων προς όφελος των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών. Το δεύτερο που θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα για τα στρατόπεδα, ότι ούτε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο κύριος Καμένος πρέπει να προχωρήσει σε ό,τι αφορά τα στρατόπεδα που είναι μέσα στις κατοικημένες περιοχές σε μονομερείς ενέργειες και εμπορευματοποίηση αυτών των χώρων με την έννοια της επιχειρηματικότητας, όπως λέει. Αλλά ούτε και ο κύριος Πιτσιόρλας για όσα στρατόπεδα είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πρέπει να ξανασχεδιάσει. Γιατί? Διότι ήδη υπάρχουν νόμιμα και εγκεκριμένα γενικά πολεοδομικά σχέδια και τοπικά ρημοτομικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στο στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο παρακολύθηκε το 2009 στην τότε κυβέρνηση Καραμαλή, 161 στρέμματα, υπάρχουν κατασκευασμένα διαχρονικά 4 διδακτήρια, δημοτικό στάδιο, γήπεδο ποδοσφαίρου, προπονητήριο στίβου, άλλα γήπεδα ποδοσφαίρου, ιερός ναός που λειτουργεί ως ενορία. Εκεί ο Δήμος έχει πάρει τα κτίρια, τα έχει συντηρήσει και έχει ήδη τη χρήση τους. Δίκτυο ίδρυσης δικό μας στο όνομά μας, σταθμό της ΔΕΗ δικό μας στο όνομά μας και δασική έκταση χαρακτηρισμένη περίπου 7 έως 8 στρέμματα.